Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε χθε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με του 13 περιφερειάρχε τη χώρα με αντικείμενο την προώθηση των περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξη και το συντονισμό μεταξύ κυβέρνηση και περιφερειών. Ήταν η πρώτη συνάντησή του μετά τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Καλώ ήρθατε στο Μέγαρο Μαξίμου. Συναντιόμαστε σήμερα λίγε μόλι εβδομάδε μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων σα ακολουθώντας με συνέπεια αυτά τα οποία είχα πει το βράδυ των αυτοδιοικητικών εκλογών, ότι δηλαδή η ε, κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, δεύτερο βαθμό προκειμένου, έχουν μία υποχρέωση και μόνο, χωρίς δογματισμούς, χωρίς κομματικούς χωματισμούς, την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μας για τη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας, και την επιδίωξη μιας ποιοτική περιφερειακής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Την ενδυνάμωση της σχέσης των πολιτικών που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, αλλά και την δημιουργία μιας διακριτής αναπτυξιακής στρατηγικής και ταυτότητας για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Επίσης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προκλήσεων από μείζονες εξωγενείς κρίσεις, όπως η κλιματική αλλαγή ή το προσφυγικό ζήτημα και βέβαια την αποκέντρωση που αποτελεί μια βασική συνθήκη ισόρροπης ανάπτυξης και ευημερία κάθε πολίτη, ακόμα και αν ζει στο πιο απομακρυσμένο σημείο της πατρίδας μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, το ασπάζεστε κι εσείς, δεν υπάρχουν Έλληνες διαφορετικών ταχυτήτων. Και αυτό αφορά τις ανισότητες και εντός των ιδίων των περιφερειών. Ο κ. Μητσοτάκη τόνισε μεταξύ άλλων πω κοινό αντίπαλο είναι τα προβλήματα και πάνω απ' όλα προέχει καλή συνεργασία τη κυβέρνηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η σύσκεψη περιστράφηκε κυρίω γύρω από την ανάγκη αξιοποίηση στο έπακρο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων του Ταμείου Συνοχή, του Ταμείου Ανάκαμψη και του Προγράμματο Αγροτική Ανάπτυξη με στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων ξέρετε καλά ότι η χώρα μας έχει εξασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια από από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία από τα μία συνοχής από το Ταμείο μίο ανάκαμψης από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης παραπάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτά κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στην περιφερειακή ανάπτυξη και νομίζω ότι είναι κοινή μας πρόκληση να μπορούμε να τα διαχειριστούμε με τον πιο επώφελη τρόπο. Ξέρω, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, ότι αυτό που σας απασχολεί είναι η αύξηση των πόρων που μπορείτε να αξιοποιήσετε και αναφέρομαι και ειδικά σε αυτούς που εκλεγήκατε πρώτη φορά και καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη να ξεκινήσει κάποιο με καλό ρυθμό και καλή δυναμική τη νέα σας θητεία Εμέσω, πλην σαφώ, ο Πρωθυπουργό έστειλε μήνυμα και στου αγρότε, τονίζοντα ότι η πόρτα του είναι ανοιχτή για όλου. Ενώ πρότεινε κάθε εξάμεινο να πραγματοποιείται αυτή η συνάντησή του με του περιφερειάρχες. Ξέρετε πολύ καλά ότι. Σε, δεν χρειάζεται να το πω ότι. και η πόρτα μου είναι πάντα ε, ανοιχτή ε, για, ε, για όλου και θέλω να κρατήσουμε αυτό το, ε, το επίπεδο ε, ουσιαστική ε, συνεργασία. Ε, Είχαμε θέσει και κάποιου στόχου την προηγούμενη φορά, αλλά πιστεύω ότι δύο φορέ το χρόνο πρέπει να βρισκόμαστε μαζί. Είναι ένα ρεαλιστικό στόχο για να μπορούμε, μια φορά το εξάμεινο, να αξιολογούμε την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει. Αλλά να μπορώ να ακούω κι εγώ ειδικά ζητήματα τα οποία μπορεί να σα απασχολούν. Και Νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση θα εργαστούμε όλοι με καλή διάθεση. Νομίζω ότι εξάλλου το έχουμε αποδείξει και στην προηγούμενη θητεία μας, ότι αντίπαλοι είναι τα προβλήματα και ότι πρώτα και πάνω από όλα προέχει η καλή συνεργασία μεταξύ μας και το ίδιο θα κάνουμε αγαπητέ μου Πρόεδρε και τώρα. Στο πλαίσιο αυτό επισημάνθηκε η αναγκαιότητα συντονισμού των δράσεων και στενής συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία και τους συναρμόδιους φορείς. Επισημάνθηκε δε με έμφαση ότι η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων αυτών αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία για τη χώρα μα να εξυγχρονιστεί το παραγωγικό μοντέλο και να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα των περιφερειών. Ο Πρωθυπουργό τέλο επεσήμανε ότι δημιουργείται μια δημόσια βάση δεδομένων συνεχού παρακολούθηση των έργων με δυνατότητα επικαιροποίηση αναδίμηνο ή τετράμινο και δυνατότητα εξαγωγή ειδικών αναφορών. Θα ενεργοποιήσουμε τις επόμενε εβδομάδε μια ανοιχτή, μια δημόσια Πλατφόρμα που θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη, όπου θα παρέχεται μια πολύ πιο λεπτομερή ενημέρωση για τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται, υλοποιούνται και σχεδιάζονται σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε Δήμο τη χώρα.